Όπως καταλαβαίνετε. Για πάμε μπαλού. Πάμε. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Γεια σου Μπαλού, καλώς ήρθες. Είναι λίγο μπλεκόλα να πούμε. Κοιτάξτε, τα βηματάκια της Μπαλού είναι σαν εμένα όταν ξυπνάω Κυριακή πρωί. Είμαστε, μοιραζόμαστε ωραίες ειδήσεις. Όπως και στο Instagram και στο Facebook. Πλήξεις και ταυτόχρονα αυτό επιθυμείτε να αναδείξουμε μέσα από το λόγο. Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε, αλλά δεν θα έρθω μόνη μου. Πάμε, ρε Βασίλη. Να προηγηθώ ή εσύ με την Μπαλού. Εντάξει, εσύ τώρα είναι η στήλη του. Και δεν πήγε κανένα. Παιδιά, δεν είναι. Αυτό είναι ένα τρίκ που τη έχω ζητήσει για να μην φέρομαι χοντρό. δεν είναι αγένεια προ την παρουσιάστρια που την αγαπάμε πολύ. Να ξεκινήσουμε με ευχάριστε ειδήσει και ευχάριστες λεπτομέρειες. Ήταν λίγο, πώς να το πω, αμήχανος ο κύριος Κικίλιας, αλλά στη χρονιά περιμένουν το μωράκι του. Κικίλιας. Θα δούμε το απόσπασμα. Είναι ο κύριος Παπαδάκης να σου δίνει. Πολύ είναι και αυτή η προσέγγιση. Ο κύριος Παπαδάκης δεν θα κοιμούνται καθόλου να τα λέμε και αυτά. Τι μου λέει τώρα, εγώ τα ζω, μα τα ξέρετε. Εγώ τα βάλαμε σε ένα μήνυμα, Μάρτζη. Για να μην ακούει λάθος μηνύματα ο Παναγιώτης. Μωράκι σου. Αλλά εμένα πραγματικά. Το κάνω το Σαρδάμ, να μην αντέξω. Τον αγαπημένο της Βασίλη Τσατσάκη. Είναι ότι οι φρέσκες νύφες τώρα μάλλον. Όλες οι τελετές πλέον κοντά να είσαι σε αυτές τις τόσο ιδιαίτερες στιγμές. Θέλουν όλοι να μοιραστούν τη χαρά σου. Στιά, από εκεί δημοσιεύθηκε η αγγελία γάμου της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Ήδη από το καλοκαίρι είδαμε οικολόγος μάλλον, ο οποίος ασχολείται και με πολύ δυνατές υποθέσεις της τρέχουσας. Έγλυ, αν χρησιμοποιείτε σωστά. Θα πάω σε έναν ωραίο κύριο. Εφημερίδα Καθημερινή, την Κυριακή που μας πέρασε και μίλησε για πολλές, αποκάλυψε πολλές άγνωστες. Σκληρές αντιπαιδαγωγικές. Διαφορά ηλικίας φαντάζομαι με τον Σάκη, παρότι δείχνει πιο νέος από μένα. Υπήρχε αυτό με τους δασκάλους, ειδικά και τις δασκάλες. Και εγώ, όχι σε μένα, σε συμπρέπει. Ξεσκόνησε την καθαρίστρια. Πρέπει με τη συζήτηση αυτή, όμως μέσα στη συζήτηση του Σάκη. Γράφια, το οποίο εγώ δεν το ήξερα. Και την ίδια ώρα έχω και ένα εμφανίσεις. Δεν θα τραγουδάει σε κάποιον νυχτερινό και με τα παιδιά του και με τη γυναίκα του. Κουράστηκε. Κάτι που αποφάσισε πριν τον κορονοϊό και πριν αυτά τα μέτρα που αφορούν στο ωράριο. Νική ύλη και περιττό. Πρωινό μαγαζί. Ο Σάκης από την Κυριακή αυτή που μας έρχεται, 9 η ώρα. Είναι στο Voice, εδώ στο Sky και η Ελεονόρα Ζουγανέλη που είδαμε πριν. Θα τη ρωτήσουν εκεί για το γάμο. Για να δούμε, θα τη ρωτήσουν. Ξεκινάει αυτή την Κυριακή, 9 η ώρα, εδώ στο Sky. Έχουμε πολλούς λόγους για να βλέπουμε Sky και σίγουρα. Κοιτάξτε, λέγεται μόνη. Υπάρχει μια καρσονιέρα που νοικιάζεται. Είναι μια χολιγουτιανή εταιρεία. Αναφέρει ότι ψάχνει για συγκεκριμένα σε 4 μεσητήσια ή καρπούζια. Ρίσια. Μ' αρέσει να τα θέλει. Τόσο γάμο και χαρά. Α, βαπτίστηκε τι, Χριστιανό. Βεβαίως, βαπτίστηκε έξω. Αλεξάνδερ Νέβσκι στο ιστορικό κέντρο του Παρισιού. Πώς τα αρχές του επέβαλαν ένα φόρο, αν δεν κάνω λάθος, 700.000. Εμένα θα μου άρεσε να τον ακούσω σαν Ζαν, Γιάννη. Να γιορτάσουμε και μαζί, κατάλαβες. Πάντως δεν το Αγιανιού δηλαδή. Γιατί εγώ είμαι ταμένη στον Αγιάννη. Η κυρία Διαβάτη είναι καλό το. Εμείς έχουμε. Έχουμε όμως ψωμα. Χαριτολογήσω. Ελπίζω, κύριε. Με μια γρήγορη σκέψη θα σου πω την ελάχιστη άνθρωπο. Μάνο, κάτι πήγες να πεις. Είπε ότι δεν είμαστε και πιστοί. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και στη συντροφιά του Love It χωράνε πολλοί. Όλοι. Χωράμε και όλες. Λοιπόν, με ρωτούσε. Yeah, εμείς τον γνωρίσαμε και μέσα από το Survivor. Παίζει να είμαι η μοναδική που δεν έχει κάνει TikTok ακόμα. Κακός. Θα κάνεις. Κακός, αλλά θα το κάνουμε. Τον τρόπο των μεστών σε άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και αποτύπωμα. Έχουμε Ανδρέα Μικρούτσικο. Έχουμε. Τους Twitterάδες που έλεγαν ότι θα τον εκτοπίσει. Πάμε να δούμε το βίντεο. Από πού να το πιάσουμε και να ξεκινήσουμε. Καταρχήν από τη δική μου πλευρά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα θερμά λόγια. Προφανώς τον παρακολουθούμε όλοι πολλά χρόνια. Να πούμε ότι ήθελα. Πει η μάνα, η γυναίκα στον άντρα που θα πει ή κάνει να δει. Ζακέτα να πάρει και τέτοια. Αυτό είναι που συγκίνησε και τον Χάρη. Που πήγε εκεί, ήταν απέναντί του, του έδωσε κουράγιο. Οπότε λίγα τέτοια λέει. Λοιπόν, πάτε. Ξέρετε τις πόρτες για μένα για να βγω έξω. Εντάξει, αυτή η πίεση. Ο χρόνο μας όμως μας ζητάει και η σκηνοθεσία. Με τον Jay Prodan που είναι κοντά μας και είναι οι πρώτοι από ποιες χώρες, πόσες έχεις επισκεφτεί. Μου έλεγε μην μπαίνεις σε εγκομενικά θέματα, μην πίνεις πολύ και τέτοια πράγματα. Συμβουλές όμως είναι μεγάλος πληθυσμός. Ναι, είναι. Πώς αποφασίζεις και πότε να φτροφεί και μετά είχε έρθει μια φορά διακόπτη, γιατί είναι πανέμορφη χώρα, οι άνθρωποι. Την αγκαλιά ενώ όλοι αγαπάμε τους ανθρώπους σαν τον Jay που πρόσθεσε εμένα και να σου πω, είμαι μαζί σου, δούλεψε όσο μπορείς. Μαγαζί, βάλε τα ράφια πράγματα, αλλιώς όχι. Κέρδισε το με την αξία σου. Ναι. Έτσι εκτιμάς και το χρήμα. Έτσι εκτιμάς.
αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει. Τα πιο πολύ να γνωρίσω τον κόσμο, να κάτσω με ένα. Λέει μόνη της, να δεν ξέρω. Και αρχαίλληνη που εγώ δεν μπορώ να δώσω το κομμάτι how I subject people. Οπότε μπορώ να το πω γιατί έχω πάρει αυτό που ήθελα εγώ. Και δίνεις την ψυχή σου. Είμαι και δεν μπορώ να ταξιδέψω, έχουν κλείσει. Γιατί η καρδιά μου χτυπά δυνατά όταν μιλάω για Κρήτη ή όταν μου μιλάνε για Κρήτη, τότε μόνο χαμόγελα γεμίζει το πρόσωπό μου. Πάμε Μπαλού, πάμε, ετοιμαζόμαστε. Πάμε Ηράκλειο. Στο λιμάνι Ηρακλείου, εκεί θα συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Μάριο, σαν να συναντηθούμε στην Κρήτη λόγω του κορονοϊού. Νιώθεις γεμάτη σε αυτό το χρόνο που. Δεν θα έκανες παρέα εκτός του My Style Rocks, που δεν είναι του. Δεν το έχει αυτό. Ελπίζω να μην είναι πολλές και τα χαμογελά. Σέζεις περισσότερο. Αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε να λες και να μοιράζεσαι με τον κόσμο και την Κριτική Επιτροπή. Style Rocks, ήθελες να δείξεις κάτι και πώς να μεταφράσεις κάτι, ένα συναίσθημά σου. Θέλω να είμαι αληθινή. Τώρα τι θέλεις να κάνεις. Με τους συνδυασμούς. Τώρα που βγήκες από το παιχνίδι. Σήμερα για προσωπικούς λόγους. Πίεση του χρόνου με το ότι βρίσκονται ξαφνικά σε ένα πλάνο. Ήρθα εδώ γιατί μου το ζήτησε ο αδερφός μου. Σκοτώθηκε σε δυστύχεια. Του σταθμού ομολογουμένος όμως, μιας και μιλάμε για πλούσιο, όχι κυριολεκτικά πλούσιο. Σας εικόνες όμως θα περάσω, πάμε Μπαλού, γιατί η make-up artist Ρούλα Σταματοπούλου μας περιμένει να μιλήσουμε για φρύδια, γιατί είναι και κορνίζα του ματιού, όπως καταλαβαίνετε, και να μάθουμε όλες τις τάσεις. Καλό μεσημέρι. Τέλεια πάσα. Χαίρομαι. Είδα. Γιατί είχα αρέσει, γιατί είναι στα ποτέ νομίζω εδώ πέρα. Εγώ δεν το έχω δει πουθενά. Το δωμάτιο της ομορφιάς εδώ. Στο συγκεκριμένο πλατό. Είναι θηλυκό, τι να κάνει. Ας μην χάνουμε χρόνο. Του 30 που κάνανε, ξέρεις, κάτι έτσι τα στρογγυλά. Άξονε και λένε έχουν χαλάσει τα φρύδια ή πώς μπορούν να σου πούνε. Πάντα πρέπει να είναι στην αρχή του μεγαλώνουμε δυστυχώς παιδιά. Αλλά σε κάποιο εγώ έτσι έχω αρχίσει. Κάποια στιγμή στην πορεία το βρήκα όμως. Και νομίζω το έχω κάνει. Άλλαξε όλη η έκφραση. Τι λάθος έχουν κάνει. Αρχίζουν, βγάζουν το φρύδι. Φροντίδας να μεγαλώσουν οι τρίχες και οι βασκάλες που είναι και για φρύδι αυτό και έτσι έχει γίνει το φρύδι. Βαμμένο ματιά, δεν μ' αρέσουν αυτό που φαίνεται, ξέρεις το ότι πολύ είναι. Πραγματικά. Στις εξελίξεις, πήγα να πω εξωφρενική. Μην πείτε άλλα. Δεν λέμε λέξη.